και η Μίζων και η Ελλάσσον σε παρατηρήσεις. Ας προσέλθει και μιλήσεις και με συγκεκριμένα προτάσεις. Προσήλθαμε πριν τις επιτάξεις. Ποιο το θέμα. Κανένας μανταμαδιώτης, κανένας μανταμαδιώτης και κανένας αγιοπαρασκευώτης δεν άφησε το χωράφι του και τα ζωντανά του γιατί ονειρεύτηκε να τρώει 48 ώρες ακριγόνα. Και η τοποθέτηση του. Δεν θα τρελαθούμε εδώ. Και η τοποθέτηση του αρχηγού σας χθες, του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή. Αλλά και η δική σας, κύριε Μπούρνος, το λέω γιατί είστε παρόν προσωπική. Ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τώρα να βρούμε λύση όλοι μαζί στο τέλος της ομιλίας. Ότι δεν έχετε καμία συνέστηση του μεγάλου. Εσείς δεν έχετε, γι' αυτό έχετε υπερτριπλασιάσει τον πληθυσμό. Το ξαναλέω. Το θέμα είναι ευρωπαϊκό. Πρέπει η Ευρώπη να μπει στο τραπέζι όλου του προβληματισμού. Με ένα εκατομμύριο. Είναι το βασικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα σας πω ότι όταν πήγαμε μια γροθιά έξω και διαπραγματευτήκαμε, είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτός πρέπει να είναι στόχος. Εθνικό στόχος. Πρέπει και κάποιοι να ενωθούν και να μην επιμένουν σε μια άρνηση, σε μια αντίδραση και σε μια όξυνση. Αυτό φταίει που 7 μήνες έχει υπερτριπλασιαστεί ο πληθυσμός. Διακόψατε την αποσυμφόρηση. Να σας πω, κύριε Μπούρνος, ειδικά εσείς, αφήστε το κίνημα της αλλαγής, ειδικά εσείς, νομίζω με λίγο περισσότερο μέτρο στις δημόσιες τοποθετήσεις. Και να σας πω και κάτι, φιλοξενήστε σε μια τηλεόραση στην οποία όλα τα θέματα αναδείχθηκαν. Χθες η τηλεόραση αυτή καταδικάστηκε ως μια προσπάθεια φήμωσης και αλλίωσης και στρέβλωσης των γεγονότων. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν πετάω καμία Μακρύ. Μπάλα στην εξέδρα. Αναφέρω 7 μήνες δεν έχετε τρόπο, κάνει απολύτως τίποτα. Έχετε αλλάξει 6 φορές σχεδιασμό. Τονίζω τον και τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε. Στο μεταξύ σας παραδώσαμε μόρια με 5.678 και σήμερα έχουμε 22.000. Είμαστε μπροστά σε πολύ προκλητικές εξελίξεις σε αχαρτογράφητα νερά και πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Κυρία Μακρύ, επειδή πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να κλείσουμε. Πάντως το τελευταίο που θέλει ο κόσμος και στα νησιά και στην ενδοχώρα να ακούει είναι ότι εσείς τι κάνατε πριν από τα προηγούμενα 4 χρόνια, εσείς 7 χρόνια δεν κάνετε τίποτα. Ο κόσμος πλέον με τα νέα δεδομένα, με καραβάνια τα οποία οδεύουν αυτή την ώρα προς την Ελλάδα, το τελευταίο που θέλει να ακούσει δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι η ώρα των συμψηφισμών. Κύριε Μπούρνος, δεν είναι η ώρα των συμψηφισμών. Και εξηγώ. Έχουμε ήδη 22.000 πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο, γιατί 8 Ιουλίου σταμάτησε το πρόγραμμα αποσυμφόρησης. Ωραία, μην το λέτε συνεχίζει. Γιατί σας ενοχλεί η σύγκριση των αριθμών. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Κύριε Μπούρνος, αυτό είναι. Το τι με ενοχλεί, μπορώ να σας πω ακριβώς τι με ενοχλεί. Γιατί μου λέτε τι σας λέω. Θα σας απαντήσω λοιπόν, αφού θέλετε να σας πω τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί πως ούτε εσείς ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν έχετε λύσει το πρόβλημα. Αυτό με ενοχλεί. Γιατί προσπαθούν να το λύσουν από μόνοι τους. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να το πάρει κανένα στην πλάτη. Δεν είναι συμψηφισμός, είναι μια ευθεία σύγκριση με αριθμούς. Δεν μπορεί να γίνει. Εσείς μου απαντάτε γενικόλογα. Βγείτε λοιπόν εκεί στο χωριό σας που λέτε και μιλήστε εσείς με αριθμούς. Πηγαίνετε ήμουν στον δρόμο για να προστατεύσω τους συμπολίτες μου και, όχι, και να διαπραγματευτώ για να διαπραγματευτώ όχι για όξυνση όπως ακούστηκε αλλά με την αστυνομική ηγεσία για να αποχωρήσουν ειρηνικά οι αστυνομικές δυνάμεις. Για να δείξετε τι. Για να δείξω το όργιο καταστολής που υποστήκαμε 48 ώρες. Αυτό δεν να θα μην σας φέρω τα αντίστοιχα στην περίοδο και από τη δημοσιογραφία των πολιτών. Επιμερών σας γίνανε αυτά, αλλά δεν είναι ώρα να συζητήσουμε όλα για αυτά. Στη δημοσιότητα. Κύριε για το πρώτο 24ωρο υπήρξε σιγή. Να σας πω, κύριε Μπούρνος, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η ώρα να βλέπουμε την ιστορία από την πλευρά που βολεύει τον καθένα. Επειδή λοιπόν είναι η ώρα που η Τουρκία... Την είδατε την είδηση που δείξαμε πριν. Είδατε 300 άτομα που είναι στον Εύρο και απέναντι τη Μυτιλίνη. Αυτό εξηγώ τόση ώρα. Άρα τι, και εσείς τι θα δείχνετε, επειδή δακρυγόνα. Συζητάμε τώρα σοβαρά. Συγγνώμη δηλαδή που σας το λέω. Επειδή είναι η ώρα λοιπόν. Στον επεισόδιο υπήρξατε, κύριε Μπούρνος. Τι είπατε. Καλυφθήκατε πίσω από τη βουλευτική σας ασυλία. Τι είπατε. Αυτό που είπα, θα το ξαναπώ. Με χαρακτηρίσατε προτεργάτη των επεισοδίων. Προτεργάτη εντός και εκτός Βουλής. Αλήθεια. Με τα λόγω γνώσεως το λέω βεβαίως. Έχετε στοιχεία δηλαδή ότι εγώ πρωταγωνίστησα στα επεισόδια στη Μυτιλίνη. Σας βλέπω σε όλα τα βίντεο πρώτο και καλύτερο. Κατήγγυλα τη ρήψη δακρυγόνων μέσα σε πευκοδάσος. Τώρα σοβαρά μιλάτε. Αυτό είναι κοινή συκοφαντία και είναι ποινικά κολάσιμο. Κυρία Μακρύ. Καταλάβετε, δεν σας απειλώ. Δεν θα μας λασπώνετε με το φτιάρι και θα καθόμαστε σιωπηλοί. Ο κόσμος έχει την εμπιστοσύνη του. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σας άκουσα και χθες. Αυτό που έλεγα ισχύει και για εσάς, κυρία Μακρύ. Να ανακαλέσετε, κυρία Μακρύ. Με είπατε προτεργάτη επεισοδίου να ανακαλέσετε. Είστε σε όλα τα βίντεο πρώτος και καλύτερος. Διαπραγματεύτηκα με την ηγεσία της αστυνομίας για να αποχωρήσει ειρηνικά και να μην έχουμε όξυνση των επεισοδίων. Λίχθε.
λες. Κυρία Μακρύ, πήγατε παρακαλώ την αστυνομία και τη φέρατε πίσω άρρωνα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτή τη δήλωση. Ότι τελειώσαν τα χωματουργικά έργα και ήταν ένα τρακτέρ μέσα στην χώρα. Έσκαψε δύο μέτρα και έφυγε. Τραγική διαχείριση. Εγώ δεν το ξέρω και δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Πάντως, εφόσον τα ΜΑΤ δημιουργούσαν περαιτέρω όξυνση, εφόσον οι κάτοικοι επιτέθηκαν με τον τρόπο αυτό που όλοι είδαμε στα βίντεο. Άρα λάθος κάνατε και τα στείλατε τα ΜΑΤ. Δεν ξέρω αν έγινε λάθος. Δεν ξέρω. Ο κύριος Χρυσοχοίδης πρέπει πάρα πολύ σύντομα να ξανασκεφτεί. Να ξανασκεφτεί. Αντί λοιπόν να κάνετε σαν τσακώνατε εσείς με τον κύριο Μπουρνούς και με τον ΣΥΡΙΖΑ και ανάποδα και όλοι μαζί. Δεν θέλω να τσακώνομαι. Καθίστε κάτω να βρείτε πράγματα γιατί ο κόσμος θέλει λύσεις. Έχουμε εξελίξεις οι οποίες τρέχουν. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να λύσετε εσείς, όχι εμείς. Το καταλαβαίνω και εσείς δεν επισημαίνετε. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Και το τελευταίο που θέλω είναι να αντιδικήσουμε τον κύριο Μπουρνούς. Ποιον άλλο συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ ή με την κυρία Κεφαλίδου. Δεν μπορώ απλώς να αφήσω αναπάντητες ορισμένες ανακρίβειες ή να επισημάνω θέματα. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι ο κόσμος που θέλει να ακούσει. Πιστεύω ότι η χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αυτοδιοικητικούς και είναι λυπηρό το ότι ο κύριος Μουτζούρης απουσίαζε για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Οδηγεί σε ένα καλύτερο κλίμα. Εύχομαι, ελπίζω να μην το πλήσει από κάποιον. Και εμείς το ελπίζουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την συζήτηση που είχαμε. Λοιπόν, πάμε.